Γεια χαρά σε όλους, Θοδωρής Γέρας εδώ και μαθήματα-καθαρας.gr και άλλο δωρεάν είναι μάθημα για εσάς. Ήρθαν λοιπόν οι μήνες στην Ελλάδα και όλοι μείνανε με το παράπονο γιατί δεν παίξανε το Alexander the Great. Λοιπόν, θα σας κάνω εγώ το χατήρι και θα σας παίξω εγώ το Alexander the Great και βασικά θα κάνω κάτι ακόμα πιο σημαντικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα σας δείξω πώς να μάθετε να το παίζετε. Και όταν λέω θα σας δείξω το βασικό riff, το βασικό lick και κάποια από τα ρυθμικά βασικά σημεία του κομματιού. Και όχι μόνο θα σας τα δείξω, αλλά θα σας κάνω και full ανάλυση για να καταλάβετε τι παίζει και πώς το παίζει. Πάμε λοιπόν απευθείας στο κομμάτι, Alexander the Great, πολύ σπουδαίο κομμάτι, 1986, Somewhere in Time, από τους σημαντικότερους δίσκους των Iron Maiden και ήταν και από τους δίσκους που βάλαν και keyboards μέσα και κατηγορηθήκαν από πολλούς για αυτό το πράγμα, αλλά τόσα ξέρουν, τόσα λένε, οι Iron Maiden πάντα πρωτοπόροι ήταν πολύ μπροστά, βάλαν αυτά τα ωραία keyboards για να δώσουν ατμόσφαιρα και να κάνουν τον ήχο τους και πιο μοντέρνο. Και άμα δείτε και όλο το εξώφυλλο του Somewhere in Time, είναι πολύ μπροστά από την εποχή του και έτσι θέλησαν να έχουν και τον ήχο τους μπροστά από την εποχή του. Αυτό λοιπόν το κομμάτι έχει μέσα keyboards και έχει μια πολύ ωραία εισαγωγή και ξεκινάμε να τη δείξουμε τη βασική μελωδία. Είναι μια κλασική Iron Maiden μελωδία, κλασικές νότες Iron Maiden, κλασική ρυθμή Iron Maiden, κλασική αρμονία Iron Maiden. Και τι σημαίνει αυτό? Το κομμάτι λοιπόν, καταρχάς η εισαγωγή αυτή βασίζεται σε μία αιώλιαν. Μη μινόρε, μη φυσική μινόρε, όπως λέει ο λαός. Έχω λοιπόν ένα μη μινόρε ακόρντο και η κλίμα κάνει εξής. Είναι λοιπόν μία αιώλιαν, το τέταρτο κέι κουτί του κέι συστήματος. Όποιος δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτά, δεν έχει και τόση σημασία. Είναι ένα pattern συγκεκριμένο το οποίο μαθαίνουμε για να μπορούμε να συντονιζόμαστε και να συνεννοούμεθα όσοι έχουμε αυτό το σύστημα σαν τρόπο διδασκαλίας. Αν δεν το ξέρετε, δεν τρέχει και τίποτα. Έτσι αλλιώς το ίδιο θα παίξετε, ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, βασίζεται πάνω σε αυτό το pattern. Αυτό θα σα λέω ότι είναι το κλασικό Iron Maiden pattern. Εγώ βασικά σε αυτούς που κάνω μάθημα τους λέω ότι αυτό το τέταρτο κουτί είναι το Iron Maiden κουτί, γιατί τα περισσότερα lick των Iron Maiden είναι πάνω σε αυτό το lick με το συγκεκριμένο δαχτυλισμό. Αυτή λοιπόν είναι η μία αιώλιαν, μη μινόρε. Και είναι μία όλα λευκά, φυσικές νότες, εκτός του φαδίεση. Μη φαδίεση, σολ, λα, σι, ντο, ρε, μη. Μη φαδίεση, σολ, λα, σι, ντο, ρε, μη κλπ. Αυτή λοιπόν είναι η μη μινόρε. Αλλά και να μην τα ξέρω όλα αυτά, θα μπορείτε να ακολουθήσετε το λίγο παρακάτω. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το λίγο πάει. Βάζουμε τον όμως στο 55, γιατί έτσι ξεκινάει. Πολύ αργό τέμπο. Και πάει ως εξής. Και άλλη μια φορά. Αυτό λοιπόν το lick είναι στην κανονική ταχύτητα. Και τι παίζουμε λοιπόν εδώ, ξεκινάμε το μη, τρίτο δάχτυλο, αφού στο cage κουδί 4. Έχω λοιπόν τον κοιμή. Μη φαδίεση σόλα. Αυτό λοιπόν το pattern πάει straight την κλίμακα. Βιμπράτο στην αρχή. Και μετά το ίδιο με. Όλα τα λεφτά λοιπόν είναι αυτό το bend που κάνει από το last to C. Προσέξτε τι δάχτυλο θα βάλετε, εγώ βάζω τρίτο, είναι το πιο δυνατό και έτσι και έχω και τα άλλα δύο δάχτυλα πίσω να βοηθάνε. Άρα κάνω λοιπόν bend από το last to C και κάνω και vibrato στο τέλος για να δώσω ένταση. Αυτό λοιπόν είναι, άλλη μια φορά. Μη. Μη πάλι τονική. Και τώρα. Και πολύ ωραίο αυτό το slide στο τέλος. Μη, σολ, μη. Πολύ ωραίο. Δεν θέλει να έχετε και καλά σταρισμένη κιθάρα ώστε να κάνετε το slide και να η νότα να μην χαθεί να συνεχίσει το βιμπράτο. Το παίζω μόνο μια φορά. Τρία. Και thank you.
Λοιπόν, είναι η μελωδία, βασική μελωδία, το πρώτο μέρος. Τα τρία και τα 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 τρία και τα 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 στην άρση, βλέπετε, θέση άρση, κλασική ενωμένη μελωδία, έτσι. Αυτό λοιπόν το πρώτο μέρος και είναι στο 55. Τώρα, αυτό παίξει αυτό κάποιες φορές. Προχωράμε μετά και πάμε στην κυρίως μελωδία, μπαίνουν και τα drums, full ρυθμό, μπαίνει το μπάσο, μπαίνει όλη η ορχήστρα και διπλασιάζουμε το tempo. Και έχουμε το κλασικό heavy μεταλλάδικο, να το πω έτσι, λαϊκά ρυθμό. Τα 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 τα, δηλαδή πίσω το γυρίζει σε... κλασικός ρυθμός, metal, και θα βάλω τώρα κανονικά drums, να τα ακούσουμε. Και παίζουμε σχεδόν το ίδιο πράγμα, δηλαδή... Αυτό λοιπόν το riff, ίδια σχεδόν μελωδία, αλλά είναι double speed, στο διπλάσιο tempo, 110 bpm. Και εδώ το trick, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο το tempo και πρέπει να προλάβεις να κάνεις το... Και... Αυτή λοιπόν είναι η βασική διαφορά. Το κύριο μέρος κάνει στο φινάλε. Ίδιο. Ίδιο. Και τώρα... Κάνει λοιπόν μη ρέντωση. Και αυτό είναι, προσοχή, είναι αρκετά γρήγορο, είναι double speed, έχει μέσα 10 τέκτα. Τα 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 τα. Αυτός ο ρυθμός, πολύ ωραίος ρυθμός, επικός ρυθμός, μιλάει για κάτι σπουδαίο, για κάτι σημαντικό, μιλάει για το Μέγα Αλεξάνδρο. Αυτό λοιπόν είναι το εισαγωγή, το πρώτο μέρος που ήταν στο 55, το αργό, και μετά το γρήγορο στο double speed, στο διπλό tempo 110. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε και τα ακόρντα. Για να το ολοκληρώσουμε, τα ακόρντα του κουπλέ και τα ακόρντα του ρεφρέν. Τα βάλω ακριβώς στον ίδιο ρυθμό, πάνω κάτω αυτό παίζει και ο Νίκο Μακμπρέιν. Και ξεκινάω λοιπόν το κουπλέ. Μη. Μη. Δο. Σι. Μη. Μη. Δο. Σι. Και φα δίεση. Πάμε μόνο να δούμε αυτό αργά. Το βασικά το tempo είναι, το groove είναι το κλασικό. Χιλιοπαιγμένο έτσι, holy diver, πιο ό,τι άλλο. Τα 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 τα. Ένα όγδοο κάτω, δύο δεκατέκτα πάνω. Και έχω λοιπόν μη. Μη. Ντο. Και σι. Παίζω λοιπόν C, power chord και μετά βάζω La, Sol και φα δις power chord. Αυτό λοιπόν το κάνει 4 φορές. Βάζω drums στο full tempo. 1, 2, 3, go! 2 μέτρα. Do. 1 μέτρο. C. Φα δις C. Mi. Mi. Do. C. Παδίση, μη, μη, το, σι, άλλη μία τελευταία, το, σι και φαδίεση. Αυτό λοιπόν το κουπλέ, το λοιπόν κάνει αυτό το πονηρό, σι και μετά κάνει περαστικές νότες, λα, σολ, φαδίεση. Όλα αυτά είναι μεστή, κλίμακα, έτσι. Και λοιπά. Και πάμε τώρα στο ρεφρέν. Ίδιο ρυθμός και παίζω. Μη power chord. Ένα μέτρο. Ρε. Λα. Και από μισό. Ντο. Ρε. Μη. Δύο, τρία, τέσσερα. Ρε. Δύο, τρία, τέσσερα. Λα. Δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μη. Ρε. Λα. Ντο. Ρε, α, τρία,
4, 3, La, Do, Re. Αυτό λοιπόν το ρεφρέν, απλό το ρεφρέν, έτσι πολύ απλά κόρτα. Όλα αυτά τα κόρτα που βλέπουμε τώρα είναι μέσα στη μία αιώλια, δηλαδή είναι, έχουν μέσα μη, φα, δίε, σι, σολ, λα, σι, ντο, ρε, μη και λοιπά. Λέει, το μη έχει μη, σι. Το ρε έχει ρε, φα, ρε, λα, το λα, μη και λοιπά. Δεν μπορεί να παίξει κάποια κόρτα τα οποία να έχουν νότες οι οποίες είναι εκτός της κλίμακας. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό κομμάτι. Σας έδωσα λοιπόν την πρώτη εισαγωγή, την αργή, στο 55, τη δεύτερη εισαγωγή, τη γρήγορη που μπαίνουν και τα drums, και μετά έχουμε κουπλέ και ρεφρέν. Όλα αυτά υπάρχουν, εννοείται, να βρείτε και τις ταμπλατούρες τσαμπέ. Απλά γράφτε τη λέξη Alexander the Great Iron Maiden Guitar Profile, θα σας βγάλει στο Google διάφορα. Κάποια θα είναι απευθείας να κάνετε κλικ να τα κατεβάσετε, κάποια θα θέλει να βάλετε κανένα email κλπ. Δεν έχει καμία σημασία, θα το δείτε πανεύκολα και δεν μπορώ να ακούω το 2022 κόσμο να λέει πού τα βρίσκουμε αυτά. Να γκουγκλάρουμε έτσι. Να μην σου πει μόνο το Google για χαζομάρες, να πούμε για κάτι σημαντικό. Να μάθουμε μουσική, να μάθουμε κάτι ωραίο. Και εφόσον όλα αυτά υπάρχουν δωρεάν, ακόμα, γιατί κάποια στιγμή θα πάρουν να υπάρχουν αυτά δωρεάν, σφίγγει ο γκλιός όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα κλπ. Η μουσική δεν πάει καλά όσον αφορά τις πλάξεις, οπότε θα κοιτάξουν εταιρείες να βγάλουν τη μήγα ξύγκη. Και ξύγκη θα είναι και αυτό που κάνουμε τώρα εδώ, τις ταμπλατούρες. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούμε στο άμεσο μέλλον όλα αυτά να τα ανεβάζουμε τα βίντεο δωρεάν και ελεύθερα χωρίς να μας τα κόβουν και να μας τα μπλοκάρουν. Anyway, το μέλλον προβλέπεται ζωφερό έτσι κι αλλιώς. Ξέφυγα λίγο, αλλά δεν έχει σημασία και αυτό είναι σημαντικά να τα λέμε, μια και είναι μέρος της δουλειάς. Ήταν λοιπόν το Alexander the Great, ένα μέρος αυτού τέλος πάντων. Σας δείξα λοιπόν εισαγωγή, ένα εισαγωγή, δύο, κουπλέρ και ρεφρέν. Νομίζω το έκανα τότε σχετικά καλά. Τώρα, αν κάτι διαφορείται κλπ, κανένα πρόβλημα. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος, αλλά από κάτω μου βάλετε το δικό σας link και να το δείχνετε εσείς με τον πιο σωστό τρόπο εφόσον μπορείτε να προτείνετε. Ωραίες οι καταγγελίες κλπ, αλλά αυτό είναι το εύκολο, έτσι μπορούμε να το κάνουμε. Το δύσκολο είναι να προτείνεις λύσεις. Έτσι, και εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω να προτείνω λύσεις και να σας δείξω το κομμάτι με το δικό μου τρόπο. Αν σας άρεσε αυτό λοιπόν ο τρόπος, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Όλα αυτά που υπάρχουν και στην Patreon σελίδα μου και βέβαια όλα αυτά τα link κλπ και στο μαθήματακιθάρας.gr. Έτσι, το πρώτο site στην Ελλάδα που τα έχει όλα ωραία, τσίλικα φτιαγμένα, επαγγελματικά και πάνω απ' όλα στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να περνάτε καλά.